ηφαίστειο. Πέφτει πάνω σου και κλαις. Πάρτα τώρα. Στα 250 είναι καλό, ε! Άντε, κόφτω γι' αυτό. Εντάξει, φτάνει. Δεν κάνεις διαγωνισμό του στήλη, μάλακα. Ωραία, και αυτά εδώ πέρα δεν θα τα κάνουμε τώρα. Πού θα τα βάλουμε? Πάλασε, κινέζικο. Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Από ό,τι κατάλαβες και από την εισαγωγή αλλά και από το τίτλο του βίντεο, σε αυτό εδώ το review τα εργαλεία από την Κίνα θα έχουν τη τιμητική τους. Γενικά αυτό που μου αρέσει στο κανάλι μου είναι ότι δεν είμαι καθαρά ρε φίλε ένα κανάλι μόνο με κινητά, μόνο με tablets, μόνο με mini PCs, μόνο με έξυπνα ρολόγια και πάει λέγοντας, αλλά θα επιλέξω να φέρω οτιδήποτε έχει ενδιαφέρον από την Κίνα ή κάποιες τρολιές που μου ζητάτε εσείς στους συμβούλους αγοράς. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο καλύτερα τα εργαλεία. Τώρα να σου κάνω ένα unboxing, να σου φέρω ένα κουτί πάνω στο τραπέζι, να πάρω ένα μαχαίρι, να κάνω μια τομή και να σου ανοίξω και να σου πω «Α, τι έχουμε εδώ μέσα, πραγματάκια». Και να σου βγάλω δύο κουτάκια, να πιάσω το ένα, να το ανοίξω από εδώ και να σου πω «Α, κοίτα εδώ». Κατσαβιδάρα από Polythium Electric Tool. Τι λες ρε φίλε, και έχει και μέσα και μπαταρία. Wow, φοβερό, τι λέει εδώ, 48 volt F max lithium. Καλά, οι lithium μας περνάνε, γιατί το συγκεκριμένο προϊόν είναι 20 volt, δεν είναι δηλαδή κάτι τρελό. Να έχει εδώ πέρα τον κινέζικο το φορτιστή που μας δίνει και τα πτωράκια ευτυχώς, και να σου βγάλω αυτήν εδώ την κατσαβιδάρα, εντάξει. Και γιατί λέω κατσαβιδάρα, γιατί το συγκεκριμένο κατσαβιδάκι εδώ από τη Min Leaf έχει απίστευτο value for money. Και τώρα πάνω στο τραπέζι να σου πω, wow, το κούμποσα εδώ, πολύ ωραία αίσθηση. Α, κοίτα, έχει αυτή τη φορά, έχει από την άλλη φορά, έχει να το βάλει στη μέση για να κλειδώνει για να μην πατιέται. Α, κοίτα, έχει και φωτάκι μπροστά, πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Να σου πω ότι έχει δύο ταχύτητες, μία εδώ πέρα και μία εδώ πέρα πιο γρήγορη, και το βλέπεις εδώ πέρα δίνει πόνο. Έχει κρουστικό, έχει παλμικό, έχει και βαφιδολόγο και 25 στάθμες εδώ πέρα για πολύ γρήγορη ταχύτητα και κούμπομα. Ρε φίλε, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, εντάξει. Τι, να ανοίξω μια τρύπα σε ξύλο, να κάτσω να σου πηδώσω κάτι. Αυτά τα κάνω και μετά άλλα κατσαβίδια. Αλλά για ένα πράγμα που θα συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι όταν αγόρασα αυτό εδώ το κουτάκι με τη μία μπαταρία στα 20,62 ευρώ, ναι, 20,62 ευρώ, και το kit με τις δύο μπαταρίες 27,21 ευρώ και από ευρωπαϊκή αποθήκη και που μου ήρθανε σε 12 μέρες, ρε φίλε, τι να λέμε. Να σου πω κάτι, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα στο τραπέζι, έχω διάφορα εργαλεία. Αυτή είναι εδώ πέρα την κασετίνα, μάλλον την έχετε και περισσότεροι, και είναι το Parkside, το κατσαβιδάκι από το Lidl. Ναι, κατσαβίδι από το Lidl θα γελάνε μερικοί, χαχαχα, χουχουχου, αλλά φίλε, έχει τρελό value for money. Και μάλιστα, κάτι που ξεχνάμε περισσότεροι είναι ότι το Lidl προσφέρει και 3 χρόνια εγγύηση, μου φαίνεται, για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Οπότε, γιατί να μην είσαι ευχαριστημένος. Εμείς, και εγώ και ο Μπάμπης δηλαδή, το αυτό που κάναμε ήταν ότι μόλις έβγαζε το κρουστικό, ας πούμε, ή το παλμικό το Lidl, πηγαίναμε και παίρναμε και δεύτερο, γιατί δεν το έχει συνέχεια ή τελειώνουν πολύ γρήγορα τα κομμάτια, για να έχουμε και μια έξτρα μπαταρία. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είχα δοκιμάσει μια στιγμή να πάρω από Γερμανία από το Lidl, που έχει park site, κανονικά site και μπορείς να παραγγείλεις, αλλά δυστυχώς δεν έστειλε Ελλάδα, οπότε το ξεχάσαμε τελείως εκείνο το εγχείρημα. Μετά από ό,τι βλέπεις όμως αριστερά, έχω και αυτό εδώ πέρα το σετάκι από την Bose. Το συγκεκριμένο σετάκι το είχα πάρει από το αγγλικό το Amazon. Ήταν Black Friday προσφορά περσινή. Οπότε λέω, έχω ήδη ένα κατσαβιδάκι, κάτσα να πάρω και ένα δεύτερο εδώ πέρα. Είχε και το kit εδώ πέρα με τα τρυπάνια. Μια χαρά. Γενικά η αγορά του Bose ήταν μια αυθόρμητη, μια αγορά τη στιγμή που το πήρα κυρίως για να ανοίγω τρύπες και όταν είναι να βιδώσω κάτι ή να στήσω ένα έπιπλο, ας πούμε, από το IKEA. Πιο εύκολα χρησιμοποιώ το Parkside εδώ πέρα από το Lidl και αυτό το Minleaf, ναι, γιατί δεν είναι το πρώτο που φέρνω, παρά να βγάλω όλη αυτήν εκεί πέρα την κασετίνα. Και η σχέση απόδοσης τιμής του Minleaf είναι απίστευτη. Με 20 ευρώ δηλαδή παίρνουμε κάποια wow sticks, παίρνουμε κάποια έτσι κατσαβιδάκια τέρμα απλά και εδώ πέρα παίρνουμε ολόκληρο εργαλείο. Αλλά δεν θα ακούσεις σε αυτό το βίντεο υπερβολές του τύπου. Το Minleaf στα 20 ευρώ κατουράει το Parkside του Lidl στα 50 ευρώ ή το Lidl στα 50 ευρώ κατουράει το Bose των 80 ευρώ και πάει λέγοντας, εντάξει. Υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο και η κατάλληλη αγορά για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Οπότε, να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να μοντάρω μια καρέκλα της Blitz. Γενικά οι καρέκλες της Blitzwolf είναι μιας μέτριας ποιότητας καρέκλες και έχουν αρκετά θεματάκια κατασκευαστικά. Τέλος πάντων, ένα από τα σπυρώματα για να βάλω μέσα τη μεγάλη τη βίδα να το στερεώσω στο πλάι δεν ήταν καλά κατασκευασμένη, υπήρχε ένα ελάττωμα και προσπαθούσα εγώ να δέσω την καρέκλα, εντάξει. Δοκίμασα για αρχή με το Minleaf, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το φέρνω. Παπάρια. Δοκίμασα με το Parkside, του Lidl. Παπάρια. Δοκίμασα μετά με το πιο θηρίο, το Bose. Παπάρια.
Και τελικά τη δουλειά μου ξέρει με ποιον την έκανα. Με το Μανκίτα, αυτό εκεί πέρα που είχα φέρει. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνει, εκεί κολλάει αυτό που έλεγα ότι υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο για κάθε δουλειά. Άλλο το κρουστικό, άλλο το παλμικό, άλλο το τρυπάνι, άλλο την μπαταρία, άλλο του καλωδίου. Οκ. Okay? Αλλά φυσικά δεν μπορεί να έχει την απέτηση από κάποιον ερασιτέχνη, από κάποιον χομπίστα, από κάποιον που θέλει να μοντάρει ένα επιπλάκι ή να βιδώσει, ξέρω εγώ, ένα κάδρο μια στο τόσο, να έχει ένα πλήρε kit με εργαλεία. Και εδώ έρχονται τα εργαλεία από την Κίνα και η πολύ χαμηλή του τιμή. Γι' αυτό και σήμερα, όταν στην εφαρμογή μου, την έχει κατεβάσει την εφαρμογή, την Unboxing Specialist. Μην κάνει βλακίε, μπες στο Play Store και κατεβάσαι τι. Γι' αυτό σήμερα, μόλις ανέβασα αυτήν εδώ την προσφορά, όπου σας είπα τις τιμές πριν του Mindleaf, έγινε ένας πανικός. Δεν θέλω, ρε φίλε, να στηθώ έξω από το Lidl 8 η ώρα το πρωί, γιατί ξέρω ότι εξατλούνται τα κομμάτια, να πάρω το Parkside. Οκ, okay? Μια φορά που θα το φέρουν στους 3 μήνες. Πολύ ωραία, το πήρες αυτό εδώ πέρα και σε 10 μερούλες θα το έχεις στο σπίτι. Με ένα 20άρικο. Αυτή είναι η μαγιά. Από τη στιγμή που δεν έχω παράλογες απαιτήσεις, να κάνω τη δουλειά μου όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και πρόσεξε, 20 ευρώ με μια μπαταρία. 27 με κουπόνι φυσικά, με δύο μπαταρίες. Άμα θέλω και τρίτη μπαταρία, με συμφέρει περισσότερο να πάω να πάρω άλλο ένα τέτοιο με ένα 20άρικο, παρά να ψάχνω να βρω άλλη μπαταρία, κατάλαβες? Όπως έκανα εγώ στα Parkside. Σωτήρη μας κούρας όμως, ρε φίλε, αξίζει να πάω να πάρω ένα εργαλείο από την Κίνα? Και ναι και όχι. Γενικά είναι αυτό, ρε φίλε, ότι Μίκολα στις μάρκες, Mindleaf ας πούμε ήταν ο νεφολιοποιητής που σου είχα δείξει. Mindleaf είναι η καλύτερη ηλεκτροκόλληση που μπορείς να πάρεις από την Κίνα. Φορητή, μικρή, κάνει τη δουλειά τη καλά. Εντάξει, και πάρα πολύ οικονομική. Αλλά είναι αυτό, ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα φτιαγμένα το ίδιο. Το Mindleaf είναι ουσιαστικά μια στάμπα που έχει βάλει τον Banggood πάνω σε ένα OEM προϊόν. Είναι ένα εργοστάσιο που βγάζει ωραία κατσαβιδάκια, ποιοτικά κατσαβιδάκια, και πάει και βάζει τη στάμπα του πάνω. Mindleaf δηλαδή θα το δει σε 100 προϊόντα. Αλλά δεν είναι όλα φτιαγμένα το ίδιο και δεν αξίζουν όλα. Οπότε εδώ έρχομαι εγώ, αλλά και γνώμες των παιδιών που έχουν αγοράσει ήδη πολλά τέτοια προϊόντα στη σελίδα μου. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα και να σου πω αυτό το κατσαβίδι αξίζει, το άλλο δεν αξίζει, αυτή η ηλεκτροκόλληση φοβερή, η κίτρινη, η κόκκινη λίγο καλύτερη, και πάει λέγοντας, εντάξει. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σου έχω κάνει ένα top 10 ή top 15, θα δω πόσα προϊόντα θα βγουν, που θα έχω ζητήσει και το καλύτερο κουπόνι που γίνεται για αυτά, με τα καλύτερα εργαλεία που μπορούμε να αγοράσουμε από τον Banggood. Έχω να προσθέσω τίποτα άλλο? Α, ναι, ότι η αποστολή προϊόντων με μπαταρία, δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κοιτάκι που έχετε κατευθείαν από μπαταρία, από Κίνα είναι λίγο επίφοβη. Όχι από θέμα τελωνίου, αυτό είναι λιμένο, αλλά υπάρχει περίπτωση, επειδή οι μπαταρίες αυτές ξεπερνάνε κάποια αμπερόρια, να γυρίσουν και να σου πούνε και καλά ότι δεν μπορούμε να το στείλουμε. Οπότε για τέτοια εργαλεία με μπαταρία πάντα, είναι χωρίς μπαταρία όπως είναι εκεί το Μανκίτα, δεν μας απασχολεί. Να κοιτάμε μόνο ευρωπαϊκές αποθήκες και κυρίως την τσέχικη. Την Αγγλία την ξεχνάμε λόγω Brexit, δεν ξαναπαίρνουμε τίποτα από εκεί. Και η Ισπανική έχει μεγαλύτερα μεταφορικά, οπότε Τσεχία είναι το στανταράκι μας. Και θα προσπαθήσω όλα τα κουπόνια να είναι από εκείνη την αποθήκη. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Σας αφήνω και σας βάζω τα βιντεάκια που έχουμε τραβήξει με τον Μπάμπη που κάναμε δοκιμή κάποιων προϊόντων. Αν και έχω κάνει spoil στο Instagram ήδη εδώ και αρκετές μέρες. Άντε, τα λέμε. Είναι φθηνόμενο το πάνω. Έχει βγαίνει όμως και με μπαταρία. Δικό του, αλλά δεν τα στέλνουν πάντα. Το κατσαβίδι που πήρα, το ηλεκτρικό. Το Rytool. Όχι, ποιο είχαμε πάρει. Το Mindleaf. Ναι, μπαταρία. Βγάζει μοντέλο με τις ίδιες μπαταρίες. Στα λεφτά που το πήρες, μαλάκα, μην το συζητάς καν. Χαμάει. Εμείς φαντάσου, πήρα εγώ τώρα δύο με τη μία μπαταρία μόνο. Εσύ είχες πάρει το κοιτάκι με τις δύο. Δύο μπαταρίες, 35 ευρώ. Α, το κλαίνουν τα παιδιά που δεν το προλάβανε. Αλλά είπαμε, μπαταρίες μόνο από τσέχικη αποθήκη. Να. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ. Είναι με μπαταρίες Μακέτα. Βγαίνει και σε μπαταρίες του. Ποια? Του κατσαβιδιού που πήραμε. Μπαταρίες. Α, δικές του. Ναι, τάξη. Οπότε αν πάρεις αυτό, τις μπαταρίες στις άλλες. Εγώ δηλαδή έχω δύο τώρα. Α, κάτσε του κατσαβιδιού, του Mindleaf, ναι, κάνει εδώ μέσα. Ναι, ρε. Βγαίνει σε έκτος που με αυτές τις μπαταρίες. Και εμείς γιατί πήγαμε και πήραμε τη Μανικίτα της Μαλάκη. Γιατί είχαμε πάρει πρώτα τα κατσαβιδιά. Ναι. Τα του πανιάρικα, λοιπόν. Αυτό το πήρα για κλάδαμα. Να δοκιμάσω να δω μου κάνει. Εργαλείο. Το μόνο αρνητικό πες μας. Λεπτή αλυσίδα. Τα αρνητικά πες μας. Δεν έχει αντί, αλλά δεν πετάει δηλαδή τσουκ τσουκ για να είναι πάλι το αλυσίδα λεπτό. Αλλά ναι, δεν κόβει συνέχεια. Μπορείς ας πούμε να είσαι ένα μπουκαλάκι μικρό να ρίχνεις. Και να πιτσιλάς λίγο τσουκ τσουκ. Για κάνε μια δοκιμή τώρα εδώ πέρα μια μικρή. Τα περισσότερα παιδιά ξέρεις τι λέγανε. Ότι εντάξει ρε φίλε, μικρό είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι για απλές δουλειές. Όχι, είναι πολύ ελαφρύ, ρε. Δηλαδή από το να κρατάς αλυσοπρίον που θέλει δύο χέρια, ας πούμε. Με αυτό με το ένα χέρι. Ναι, το μόνο μειονέκτημα είναι αυτό εδώ. Ότι θα μπουκώνει μέσα από πριονιδιά. Π.χ. αν θέλω να κόψω έτσι από εδώ. Ναι. Α, βρίσκει από κάτω, βρίσκει. Πρέπει να βρει την κατάλληλη γωνία. Α, εντάξει, αυτό είναι μικρό το κακό. Σηκώνει το. Για μην κόψει το χέρι σου. Άψογο. Καλή αγορά δηλαδή. Ναι, καλή, θα μου λέξει. Χαίρομαι. Λοιπόν, άντε πάει. Άντε, κόφτω γι' αυτό. Δεν κάνεις διαγωνισμό του στήλη, μαλάκα. Ωραία, και αυτά εδώ πέρα, αυτά τα κάνουμε τώρα. Πού θα τα βάλουμε?
Δεν την περίμενα απάντηση. Λοιπόν, ο φορτιστής ο Μακίτα, αυτός εδώ πέρα που είχαμε πάρει, αυτό τον πήρα από το eBay. Αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο που θα δοκιμάσουμε σε λίγο, το γωνιακό τροχό. Ηλεκτρικό και αυτός με τις ίδιες μπαταρίες. Κάτσε να κόψουμε εδώ πέρα. Και περίμενε. Αυτό το έχω πάρει και εγώ από το eBay. Είπα να το βάλουν εδώ. Δεν είναι και ιδιαίτερα ίσιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι, για δες ποιο. Εδώ έχει ξεραθεί. Α, αυτό το μεγάλο κουτσούρι. Κάτσε, περίμενε. Έλα, βλέπω. Αλλά σε κινέζικο. Παρεμπιπτόντως, η λεμονιά έχει πολύ σκληρό ξύλο. Ναι. Καίγεται καλά. Καίγεται καλά. Είναι μασίφε, δεν είναι. Νομίζω ότι θα έχει όλο μέχρι μέσα. Όχι, είναι πολύ καλό. Εργαλειάρα, ε. Λοιπόν, άντε, με γεια. Λοιπόν, τεστ νούμερο 25. Μπάμπη, τι έχουμε εδώ. Γωνιακό τροχό μπαταρία. Το είχαμε πάρει χωρίς μπαταρία όμως. Αυτές είναι οι μανκίτα που είχαμε πάρει. Μανκίτα, ναι. Τις είχαμε από το BB, τις είχαμε πάρει. Ε. Ωραία, λοιπόν. Οπότε αυτό είναι κυρίως για αυτούς που έχουν ήδη μπαταρίες. Δηλαδή, σαν μηχάνημα καλό φαίνεται ότι είναι. Αλλά η μπαταρία είναι το. Κοίταξε, είναι εξεμπερόρια. Οι άλλες. Είναι. Είναι η. Μπορείς να βάλεις μπαταρίες μακίτα που είναι εξεμπερόρια σίγουρα. Εντάξει. Οκ, okay, οπότε πάμε να κάνουμε μια δοκιμή. Δεν είναι το ζευμάτο. Ναι. Αλλά έχει βέβαια σκάλι. Είναι πιο χαμηλό. Ναι. Έχει να βγει στις τροφές δηλαδή, κανονικά. Οπότε ο τροχός με φλόγες βγάζει. Αυτό τώρα είναι χοντρό σίδερο, είναι γενικά από τις πιο απαιτητικές ενέργειες που μου χρειαστεί κάποιο με ένα γονιακό τροχό. Δηλαδή ξέρω, άμα θέλω να κόψω μια λυσίδα, άμα θέλω να κλέψω κανένα τηλεοστάσιο που κάνουν περίεργα στο χωριό. Για λουκέτα, γιατί είναι. Είναι ό,τι πρέπει, να το ξέρουμε κι αυτό. Λοιπόν, τι θες τώρα να κάνεις, να το ξανακόψεις. Τώρα μία με κανονικό τροχό. Με το κανονικό, αυτό είναι ηλεκτρικό. Black and Decker, ναι, τον είχα πάρει. Black and Decker, οκ. Οπότε θα τα δώσει όλα. Δεν μου έχουν βάλει ρεύμα. Μπράβο. Δεν το έχουν βάλει. Ναι, τα λέμε σε λίγο. Η φορητότητα είναι άμα θες να το κάνεις και κάποια φορτιά. Δεν ξέρω πόσα βάτ είναι αυτός, δεν θυμάμαι πόσα. Θα το τσεκάρουμε, στην περιγραφή κάτω στο. Θα το έχω εγώ στο βίντεο. 7-10, Black and Decker, ναι. Ναι. Να δούμε. Ωραίος πάντως. Κοίτα, το άλλο θα κάνει δουλειά. Λες εδώ πέρα, τώρα έχω τραβήξει παλατέζα. Ναι. Τροχό, για να κάνουμε ένα τροχό εδώ πέρα. Ναι. Ενώ ερχόσουνα, τσουκουτσούκου, θα κάνει 10 δευτερόλεπτα παραπάνω. Στο παπαρία μας. Λοιπόν, οπότε με αυτό το τελειώσαμε. Και θα δοκιμάσουμε τώρα και την κόλλη στη μικρή. Για τη Mini Leaf, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που τη φέρνουμε και έχει βγει και κίτρινη η έκδοση, ήταν πρώτα αυτή και μετά θα είναι όλη αυτή εδώ πέρα την πορτοκαλί. Έχει γίνει χαμός, μπαμπή. Δηλαδή τώρα θα το δοκιμάσεις και εσύ. Πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω. Ναι. Κατευθείαν. Μόλις μάτισα το καλό, γιατί δεν είχε φυσάκι από πίσω. Αυτό δεν ήρθε ούτε με δαγκάνες, ούτε με τσιπίδες, ούτε τίποτα. Όχι, αλλά είχα πάρει τη, αν θυμάσαι, την κόλληση τη Μικ. Είχες πάρει τη Μικ την μπλε, εσύ του μπανιάρι και την είχαν δει σε βιντεάκι τα παιδιά απλά. Έκανε TV, Μικ και MMA. Είχε τις τσιπίδες όπλες. Έπαιζε ξύλο, έκανε σούπλεξ και τέτοια. Μαζί με την κόλληση ήταν οι adapters αυτοί. Χωρίς το καλώδιο. Ναι. Οπότε θες γύρωση, τσιμπίδα και καλώδιο. Αντάπτωρες έχει. Κομπλέ. Οπότε αυτά τα παίρνεις και από Ελλάδα. Θα δούμε τώρα και τα μπέρα είναι αληθινά. Και δεν θα είναι αληθινά, το λέω από τώρα. Αλλά αν υπολογίσεις περίπου τα μισά. Εντάξει, αλλά εδώ που μποντάρουμε φορητότητα. Ναι ρε φίλε, τίποτα. Το κρεμάς και βάζει ένα κρυκάκι. Δηλαδή αν πεις ότι παίρνεις καλώδια για να κολλήσεις, ας πούμε, μια πέρκολα που φτιάχνεις. Ναι. Για να τραβάς μόνο τα καλώδια για να έχεις την κόλληση κάτω. Το βάζεις με ένα κρυκάκι στη ζώνη και στον αέρα.
Μαξίδι δίπλα είναι ένα ταξί που συνεργάζονται τώρα με την Γενική Ταχυδρομική, παιδιά. Οι χρόνοι έχουν φτιάξει κατά πολύ σχέση με την πρώτη καραντίνα. Και τώρα θα κρύψω τα ματάκια μου. Έτσι, Μαξί. Γιατί βάζει αυτή και δεν βάζει αυτή εδώ την υπεραυτόματη. Αυτή τη θυμούνται ακόμα, ρε φίλε. Από τα πρώτα βίντεο που είχαμε τραβήξει. Θέλω να κάνω και κάτι αυτό. Α, εντάξει. Τα προβλήματα του μάστορα. Άντε, βάλει τη μάσκα να σε τραβήξουμε. Πρέπει να έχουμε λίγο σώμα να πιάσουμε. Δεν ξέρω. Βάλε στο φουλ. Ούτως ή άλλως είπαμε, περίπου τα μισά θα πιάνεις. Εδώ είναι πολλά. Για ρε, ξέρεις. Πολλά τα πέρα. Φέρεται. Μαστρομπάμπι, πώς πάει? Καλά πάει. Και τώρα όλη τη δουλειά την κάνει αυτό το σκατουλάκι εκεί. Για στα λιά γάμω το κερατό μου. Τώρα θα κατεβάσει τα μπερ στα 160. 160. Αν το βάλεις στα 250. 250. Το καίει. Θα ανοίξει τρύπα από πάρα. Φέστιο. Πέφτει πάνω σου και κλαις. Πάρτα τώρα. Στα 250 είναι καλό, ε! Τι μαλακάς. Έχει δύναμη δηλαδή. Πριν κάει το καλώδιο, πες μου. Έχει δύναμη. Κάει και το καλώδιο, παιδιά, γαμό. Κάει και το καλώδιο. Τι μπορείς να πάμε το όσο το στάνει, ρε. Πρόβο. Δουλεύει όμως ακόμα. Αυτό είναι το τεστ της αντοχής. Και δουλεύει ακόμα. Στα 250 το έχεις πάλι. Στα 250, ναι. Οπότε. Μια χαρά είναι για το μέγεθος. Είναι και γάμο της αγοράς, γάμο τα λεφτά. Μπράβο ρε παιδί. Κομπλέ. Πόσο καλύτερα. Γύρω από αυτή με κουπόνι την πήραμε γύρω στα 35. Χωρίς τσιμπίδες και τέτοια. Δεν είχε μόνο το καλώδιο. Την τσιμπίδα και το σώμα. Αλλά το αστείο είναι ότι. Αλλά δώσω εδώ πόσο μικρή είναι και πόσο ελαφριά. Εδώ το πουλάνε τοπικά, τα έχουν αγοράσει από την Κίνα και τα πουλάνε εδώ στο Facebook που έχουν αγγελίες και τέτοια, ένα κατοστάρικο. Από το εξάμι. Θα το γυρίσεις. Τάψα. Ο χάμισε μισή βροχή. Ναι. Ωραία. Έλα, χέρι θα πήγαινε με κάρβουνο. Και τα γεμίζεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, Μπάμπη, τελικά συμπεράσματα. Τώρα βέβαια δεν δουλέψαμε και 20 ώρες είναι. Όχι, αλλά και πάλι. Πρέπει να δουλέψεις να δεις πότε θα ανάψεις θερμικά, πότε θα σταματήσεις. Αλλά τουλάχιστον το 20 λεπτά που τραβάω το βίντεο, μια χαρά. Και το βάζεις και στο μάξι και όλα. Αξίζει. Αξίζει. Ο ηλεκτρικός μπαταρία στροχός η ιστορία. Αξίζει. Το άλλο το αλυσοπριονάκι. Αξίζει αν. Αν έχεις μπαταρίες. Είναι και με έξτρα κόστος της μπαταρίας, οπότε γιατί και το χωριστή, το μανκίτα. Κοίταξε, για 50 ευρώ που λέει μπαταρία σύντροφο. Αλλά μόνο από τσεχνική αποθήκη, γιατί από εκεί να έχουμε 5 μπλοκ τώρα με τις μπαταρίες. Δεν είναι άσχημα. Γλιτώνεις κάποιο ποσό. Αν με τις μπαταρίες είναι ακόμα καλύτερα. Να έχει και για δεύτερο και για τρίτο. Η κόλληση. Η κόλληση είναι best seller πάντα. Είτε η κίτρινη η πρώτη που είχε βγει, είτε αυτή εδώ πέρα, Μπάμπη, κάθε φορά που την κάνουν προσφορά. Τι, για το μέγεθος πάλι θα μου πεις. Εντάξει, και πού. Τα καλώδια είναι πιο βαριά την κόλληση. Αυτό είναι όμως. Αυτό είναι που πληρώνει στην τελική. Λοιπόν, οπότε, αυτά από εμένα. Και τον Μπάμπη. Θα δείξουμε και το αντισυμπρέα σου. Θα δείξουμε τι έκανε. Αφού μου τη λεμονιά την έκανε ήδη, ρε. Δεν την έχουμε κλάδεψει. Έξαμε ένα-δύο ξυλαράκια. Πάμε να δούμε. Ρε φύγε από εδώ, ρε. Εντάξει, φτάνει. Μαλάκα. Φεύγει. Και κλάδεμα λεμονιά.
Σιγάρι, καζιάρι. Οπ, τι έγινε. Το έκοψε κι αυτό. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε, το λεμόνι ρε. Ο τίγιο πρενής δολοφόνος με το πριόνι. Δεν κολώνει. Τι άλλο θα κόψεις. Για σένα ναι. Σκοτώνει. Άντε. Λοιπόν, οπότε, μια χαρά προϊόντα. Μας τον Μπάμπη ευχαριστούμε. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.